Με την έκδοση της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για τον 27χρονο από το Μάλεμε που φέρεται να βίασε και να δολοφόνησε την 60χρονη Αμερικανίδα βιολόγο Σούζαν Ήτον, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης μέχρι να οριστεί η εκδίκασή της. Τους δύο προηγούμενους μήνες, ο 27χρονος είχε μεταφερθεί από τις φυλακές Τρυπόλεως στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλού, όπου υποβλήθηκε σε ψυχιατρικές εξετάσεις, όπως είχε παραγγελθεί από τις δικαστικές αρχές. Και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία και τα αποτελέσματα και αυτής της εξέτασης, της ψυχιατρικής. Σύμφωνα με τον συνήγορο του φερόμενου ως δράστη της τυχερής δολοφονίας της άτυχης βιολόγου, το πόρισμα των ψυχιάτρων που παρακολούθησαν και εξέτασαν τον 27χρονο πρόκειται μόλις συνταχθεί να σταλεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές των Χανίων. Και εγώ ας πούμε θα κάνω τη δική μου έρευνα, προσωπική έρευνα επί του θέματος για να μπορώ και εγώ να καταλήξω σε ασφαλή συμπεράσματα. Ο 27χρονος που όταν εντοπίστηκε ισορρός της αγνοούμενης Σούζαν Ήτον είχε ομολογήσει στις αστυνομικές αρχές το είδε χθες έγκλημα, το βιασμό και τη μεταφορά του πτώματος σε γερμανική στοά περιγράφοντάς τους όλες τις λεπτομέρειες, πλέον δεν αποδέχεται την κατηγορία του βιασμού. Με βάση πάντα τις εργαστηριακές εκστάσεις, γιατί η ανάκριση είναι ακόμα σε εξέλιξη και θα δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, δεν μπορεί να αποδειχθεί βιασμός. Ο 27χρονος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών φέρεται να είχε μεταφέρει τη Σούζαν Ήτον εμμόφυρτη σε γερμανικό καταφύγιο στο Μάλεμε, όπου τη βίασε τρεις φορές και στη συνέχεια μετέφερε το πτώμα σε μια καταπακτή για να εξαφανίσει τα ίχνη του.